Καγκουράκια, τι καλό σας έχω σήμερα. Σας έχω ένα τεράστιο 2023 Land Rover Defender 130 P400 First Edition. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τούτο εδώ είναι το πιο μεγάλο Defender που μπορεί να αποκτήσει κανείς. Φυσικά βγαίνει και σε τρίπορτο το 90 και σε πεντάθυρο το 110. Τούτο εδώ είναι, εννοείται πεντάθυρο επίσης, αλλά είναι οχταθέσιο και το συνολικό μήκος ξεπερνά τα 5,35 μέτρα. Φυσικά εδώ στη Βόρεια Αμερική, Klein Mind δεν μας λέει και πολλά αυτό το μέγεθος, γιατί έχουμε κάτι Suburban και τέτοια που είναι 5,7 μέτρα. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει πολλά άλλα ταλέντα. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να σας εξηγηθώ και να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος που έχουν εξαφανιστεί τα πίσω σαφάρι παράθυρα που υπήρχαν πάνω στην οροφή. Είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα ενός Defender και δυστυχώς εδώ έχουν πάρει τον μπούλο. Απ' την άλλη όμως, η τρίτη σειρά καθισμάτων εδώ είναι φανταστική, χωράν μέχρι και ενήλικες του δικού μου πάχους. Το άνοιγμα για να φτάσεις στην τρίτη σειρά είναι λίγο στριμόγκολο, αλλά μόλις φτάσεις εκεί είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Έχεις χώρο για τα πόδια, γόνατα, κεφάλια. Και κοιτάξτε εδώ, μέχρι και η τρίτη σειρά πίσω είναι θερμενόμενα τα καθίσματα. Αυτό βέβαια που δεν είναι πάρα πολύ καλό είναι το πορπαγκάζ, γιατί με όλα τα καθίσματα πάνω έχεις αυτό εδώ το κακόμοιρο πορπαγκαζάκι με τα 290 λίτρα. Και ακόμα και αν αναδιπλώσουμε την τρίτη σειρά των καθισμάτων πίσω, ναι μεν έχουμε τώρα 1015 λίτρα, αλλά κοιτάξτε εδώ, το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, υπάρχει αυτό εδώ το σκαλοπάτι, παπάρια μέντολες. Απ' έξω τώρα, φυσικά είναι πιο μακρύ από όλα τα άλλα Defender που έχετε δει στο δρόμο, το 90 και το 110, αλλά κατά τα άλλα μοιάζει ακριβώς το ίδιο, μέχρι και οι αναλογίες του δεν με χαλάνε καθόλου. Εξακολουθεί και είναι ένα εξαιρετικά όμορφο όχημα, μου αρέσει πάρα πολύ που θυμίζει το παλιό το Defender, γουστάρω τα πάντα περί της εμφάνισής του. Στο εσωτερικό τώρα, εκτός από την τρίτη σειρά πίσω, την ευρύχωρη τρίτη σειρά, τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια με όλα τα υπόλοιπα Defender, η ποιότητα κατασκευής μέσα είναι πάρα πολύ καλή, τα υλικά είναι μια χαρά, βέβαια έχει πολύ έτσι χρηστική και μια πρακτικότητα πολύ έτσι off-roadάδικη και όλα είναι σχεδιασμένα με το να αντέχουν. Όλες οι θήκες έχουν πάτους ελαστικούς που βγαίνουν για να μπορείς να τους πλύνεις. Αλλά παρόλο αυτό το πιο αθεκτικό σχεδιασμό είναι ταυτόχρονα όσο πολυτελές όσο χρειάζεται. Από άψη τεχνολογίας τώρα έχουμε αρκετά καλούδια. Όπως για παράδειγμα, τώρα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Το infotainment είναι πάρα πολύ καλό και αποκρίνεται πολύ γρήγορα. Έχει μάλιστα και πολλά apps με πληροφορίες για off-road κτλ. Έχει πάρα πολύ καλές κάμερες, ειδικά για off-road και οπισθοπορία και για ρημούλκηση. Έχει ένα πολύ καλό Meridian ηχοσύστημα. Ο μεσαίος καθρέφτης επίσης γίνεται οθόνη με κάμερα. Το τιμόνι είναι θερμενόμενο, τα μπροστινά καθίσματα είναι και θερμενόμενα και κλιματιζόμενα, όπως και τα μεσαία καθίσματα παρακαλώ. Υπάρχει πανοραμική ηλιορροφή διπλή, έχει και για τους θέρμα πίσω. Οπότε από άψο εξοπλισμού το λες πάμπλουτο. Κάτω από το καπό τώρα έχει ένα mild hybrid 3-λιτρο κινητήρα, εξακύλινδρο εν σειρά, ο οποίος με τη βοήθεια ενός μικρού turbo αποδίδει 295 άλογα. Ρε δυσλεξικέ, 395 λέει η καρτέλα. Και 550 νιουτόμετρα ροπής, συνδυάζεται με ένα γρηγορούτσικο ZF8 κυβότιο, αυτόματο φυσικά, και επίσης έχει το Terrain Response 2 σύστημα, με όλα τα πολύ σοφιστικέ προγράμματα για off-road οδήγηση. Φυσικά διαθέτει και αργά. Τσίτα τα γκάζ για τώρα και το 0% υποτίθεται έπρεπε να έρθει σε 6,6. Ήρθε σε 6,9 σε εμάς, εντάξει, το συγχωρούμε, μικρή διαφορά. Από άψη επιδόσεων είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, βασικά είναι πιο γρήγορο από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Στο δρόμο τώρα η ανάρτηση κάνει εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά καταπίνει ό,τι βρεθεί μπροστά της. Πραγματικά κοντρολάρει και το αμάξωμα πάρα πολύ ικανοποιητικά. Το αυτοκίνητο αρχίζει και γέρνει μόνο εάν το πιέσουμε πάρα πολύ. Αλλά βασικά δεν είναι φτιαγμένο για τέτοιες καταστάσεις, οπότε κανένα πρόβλημα και η οδική του συμπεριφορά στο δρόμο είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα χρειαζόταν να είναι. Γενικά για το οδήγημά του, εκεί που θέλω να επικεντρωθείτε, είναι στο πόσο απίστευτη είναι η αίσθηση πίσω από το τιμόνι, το πολύ μεγάλο σε διάμετρο τιμόνι. Έτσι, υπάρχει μια φοβερή ορατότητα προς παντού, δηλαδή νιώθεις λες και οδηγάς από τον πύργο του Άιφελ, να πούμε, είναι πάρα πολύ ψηλή η θέση οδήγησης, είναι λες και οδηγείς ένα τάγκ κυριολεκτικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση και ο λόγος είναι ότι ναι μεν είναι σαν οδηγάς τάγκ, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο μοντέρνο τάγκ, το οποίο είναι πολύ ομαλό στο δρόμο και ήσυχο και άνετο. Αυτό είναι έτσι, έχει συνδυάσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος
και τα έχει κάνει όλα πιο μοντέρνα. Είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, δηλαδή δεν βαριέμαι να το οδηγάω, παρότι δεν είναι τόσο του χαρακτήρα μου, ρε παιδί μου. Έχω αναγνωρίσει τα πάντα. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με φοβερή αίσθηση. Δηλαδή, σε κάνει να νιώθεις πολύ cool, ρε παιδί μου, πίσω από το τιμόνι. Είναι φοβερό. Off-road τώρα, φυσικά, επειδή είναι πιο μακρύ και πολύ πιο βαρύ, δεν είναι όσο καλό όσο το 90 και το 110, αλλά επειδή είναι Defender, εννοείται ότι η μαμά και δεν είναι και εκτός δρόμου. Εντάξει, η γωνία ράμπα θα είναι χειρότερη και άμα κολλήσουμε σε λάσπες λόγω του αυξημένου βάρους που τώρα ζυγίζει 2,6 τόνους, καλή τύχη να σε τραβήξει κάποιος έξω, αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, εξακολουθεί και είναι off-road animal. Οι τιμές τώρα εδώ στον Καναδά για το συγκεκριμένο μοντέλο της δοκιμής μας ξεκινάνε από τα 100.850 δολάρια. Το συγκεκριμένο, όπως το δοκιμάσαμε, είναι στα 105.240. Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινάνε από 130.511 ευρώ, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιο ακριβό από ότι είναι εδώ, αλλά γενικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό του νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η τιμή του. Εκεί που πονάει είναι η αξιοπιστία, τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους και η αλήθεια είναι ότι όσους ξέρω που έχουν Jaguar, Land Rover, Range Rover, όλοι έχουν από κάποια θέματα, είναι τέλειο για να το κάνει lease κάποιος για 2-3-4 χρόνια και μετά από εκεί που ήρθε. Τώρα ας ελπίσουμε ότι έχουν βελτιωθεί, γιατί και εγώ όπως και εσείς μεταχειρισμένα θα μας άρεσε πάρα πολύ να πάρουμε κάτι τέτοιο, γιατί καινούργια δεν υπάρχουν. Οπότε ας ελπίσουμε ότι έχουν βελτιωθεί για να μπορούμε να τα σκεφτούμε στο μέλλον σαν μεταχειρισμένα. Αυτά λίγο πολύ με το Defender 130, πολύ ωραίο Defender. Έχει και έξτρα χώρο τώρα για επιβάτες. Είναι ένα όχημα που το πορπαγκάζ δεν πειράζει και τόσο πολύ που είναι πιο μικρό, γιατί μπορείς να φορτώσεις και στην οροφή παραπάνω. Δηλαδή τώρα πας σαφάρι, χαίστηκες για το μικρό πορπαγκάζ. Το θέμα είναι να μπουν όλοι μέσα και να είναι και ζεστά, που έχουμε τα θερμενόμενα και τα. Πολύ ωραίο λοιπόν. Φοβερό, μπράβο Defenderάκι, εξακολουθεί και είναι από τα αγαπημένα μου SUV. Ελπίζω και σε εσάς να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πατήστε ένα like, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, βοηθάει πάρα πολύ στο να μεγαλώσουμε το κανάλι. Φυσικά κάντε εγγραφή. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως πάντα, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας. Perfect.